Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το αγαπητό φίλο από Μαλλιά. Είναι μαζί μας κύριο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μακριονίτης, ο οποίος έχει το τομέα της περιβάλλοντος, και βεβαίως ο Αντώνης Παζιωάννου, ο οποίος από τον Ιούλιο που θα αναλάβουμε την αρμοδιότητα εμείς, θα είναι ο αρμόδιος περιφερειακός σύμβουλος που θα αναλάβει τον τομέα. Έλεγα ότι θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία του Παλιόφιλου και τον Δήμαρχο Μασκό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και φίλο του Γιάννη του Μαχαιρίδη για την, όχι για την παρουσία του μόνο, για την συνεργασία που έχουμε και τη συνεργασία που θα έχουμε από εδώ και πέρα και για το πολύ βαρύ φορτίο που θα αναλάβει σε λίγους μήνες, το φορτίο που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και να κάνω μια καταρχήν παρατήρηση. Η απόστασή μας αυτή είναι θέμα χωροταξικό περισσότερο. Σήμερα κάνουμε μια τεχνική συνάντηση για να λύσουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Δεν είναι ούτε μια επικοινωνιακού τύπου παρουσία δική μου εδώ πέρα, ούτε μια προσπάθεια να αμβλύνουμε κάποιες εντυπώσεις που δημιουργούνται όχι μόνο στα νησιά μας, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενδεχομένως, προσέξατε, η πρώτη δήλωση που έκανα όταν ανέλαβα την ευθύνη για την Γενική Γραμματεία του Δεδομένου Διοίκησης του Παιδιού ήταν ότι εγώ έρχομαι εδώ όχι για να κάνω δημόσιες σχέσεις, αλλά για να προσπαθήσω μαζί σας, σε συνεργασία με τους πολίτες, να κάνουμε ένα έργο το οποίο το χρωστάμε στους πολίτες της περιοχής, στους πολίτες της Ελλάδας. Και ένα από τα βήματα που προσπαθούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι η σημερινή συνάντησή μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα και σε ιδιαίτερα πιεστικούς χρόνους. Έχουμε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που μας πιέζουν. Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα προκύπτουν από τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των καταδικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα υπάρχει μια έντονη πίεση αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Όμως, εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη διάσταση. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, το είπα και προηγουμένως στις δηλώσεις μου. Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι πρόβλημα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απέναντι στους εαυτούς μας. Είναι προσβολή για τον πολιτισμό μας σήμερα, το 2011, τα σκουπίδια μας να τα αποθέτουμε ανεξέλεγκτα σε κομματερές, διάσπαρτες σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε τεράστια προβλήματα και στο περιβάλλον, αλλά και τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν, προτεραιότητα για μας ή μάλλον, αν θέλετε, καταλήτης για την επιτάχυνση των διαδικασιών αντιμετώπισης του προβλήματος δεν είναι τα πρόστιμα, που παίζουν και αυτά ένα σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε κρίσιμες συνθήκες που περνάει η χώρα μας, αλλά είναι κυρίως μία ανάγκη που πρέπει να καλύψουμε και μία υποχρέωση που έχουμε στα παιδιά μας, στο περιβάλλον μας, στη ζωή μας, στον πολιτισμό μας. Δεν ξεκινάμε τη διαδικασία από την αρχή, όπως είπε ο Γιάννης προηγουμένως, υπάρχει μια προεργασία. Υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης, ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος, που έχει βάλει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Στα πλαίσια αυτών των χρονοδιαγραμμάτων, αλλά και των αναγκών των πολιτών, πιστεύω εγώ, θα πρέπει να βάλουμε ένα στόχο, έχει γίνει ήδη, απλώς θα πρέπει να τον υλοποιήσουμε. Ως στην 1η Ιουλίου φέτος, θα πρέπει να έχουμε κλείσει όλη η χαβά που υπάρχουν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, σε κάθε νησί, στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Αυτό είναι ένας στόχος αλλού εύκολος, αλλού δυσκολότερος, αλλά είναι ένας στόχος επιτεύξιμος, αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, αν επιταχύνουμε τις διαδικασίες,
Αν επιχειρήσουμε σε κάποιες περιοχές να αλλάξουμε νοοτροπίες και αν χρειάζεται και σε κάποιες περιοχές ακόμη και να συγκρουστούμε με μια συνείδηση που υπάρχει και που πρέπει να ξεπεραστεί. Το χρονικό περιθώριο που έχουμε είναι ανελαστικό. Οι δυνατότητες που έχουμε είναι πολλές. Το κλείσιμο των ΧΑΔΑ μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει, όπως είπα, αν συνεργαστούμε και αν αποφασίσουμε κάπου να συγκρουστούμε με μια συνείδηση που υπάρχει, μια στρεβλή αντίληψη για τα πράγματα, για τη διαχείριση των αποτιμάτων, για τα τοπικά συμφέροντα ή για τα προσωπικά, τα ατομικά συμφέροντα του καθένα. Σήμερα τα σκουπίδια που μέχρι τώρα ήταν απορρίμματα, ήταν απόβλητα, σε όλο τον κόσμο, τον προηγμένο, τον αναπτυγμένο κόσμο, έχουν μετατραπεί από απόβλητα σε προϊόντα. Είναι αξιοποιήσιμο. Και πολλές φορές, εάν γίνεται σωστή διαχείριση, η αξιοποίηση αυτών των προϊόντων, των αποβλήτων, των απορριμμάτων, είναι κερδοφόρα. Μπορεί να είναι κερδοφόρα για ιδιωτικούς φορείς και επενδυτές, ιδιώτες επενδυτές, μπορεί να είναι κερδοφόρα δραστηριότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Εγώ πιστεύω πρέπει να επιλέξουμε τον δεύτερο τρόπο, να μπορούμε να κερδίζουμε από αυτή τη διαδικασία ως τοπικές κοινωνίες και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα τα οποία είναι πιο εύκολα και πιο δύσκολα ανάλογα με το πώς, με τις συνθήκες σε κάθε περιοχή. Ειδικότερα εδώ υπάρχουν δυσκολίες λόγω της αξιοπιστικότητας, αλλά καμιά δυσκολία δεν είναι αξεπέραστη αν αποφασίζουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Για να λύσουμε το πρόβλημα των αποτιμάτων, ο πρώτος τρόπος, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε, είναι να μειώσουμε τον όγκο τους. Για να μειώσουμε τον όγκο τους, πρέπει να επιβάλλουμε κάποιες διαδικασίες, να στηρίξουμε κάποιες διαδικασίες, όπως οι διαδικασίες που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Μαχαιρίδης, ο Γιάννης, όπως η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια συνείδηση στις τοπικές κοινωνίες. Και θα πρέπει να στηρίξουμε και επικοινωνιακά μια τέτοια προσπάθεια. Μπορούμε να το κάνουμε, υπάρχουν πόροι γι' αυτό, υπάρχει διάθεση, υπάρχει τεχνογνωσία. Δεύτερο, για να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια χρειάζονται υποδομές. Κάδι, απορριμματοφόρα, σύστημα, συλλογικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων σε κάθε νησί, στη συνέχεια σε κάθε διαχειριστική ενότητα ή στο σύνολο του νομού ή στο σύνολο της περιφέρειας στη συνέχεια. Για την δημιουργία τέτοιων υποδομών υπάρχουν επίσης πόροι, διατίθενται, άρα δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα, δεν έχουμε στενότητα πόρων για να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους προμήθειες. Τρίτο, χρειάζονται άλλα έργα υποδομών, όπως για παράδειγμα η δημιουργία χώρων υγειονομικής σταθής υπολοιμάτων, αφού θα γίνεται μια διεργασία στην αρχή, σε κάθε διαχειριστική ενότητα ή σε κάθε νησί. Και γι' αυτό υπάρχουν πόροι. Εδώ υπάρχουν άλλα προβλήματα, υπάρχει θέμα χωροθέτησης και ουσιαστικά πολιτικής επιλογής ή απόφασης της τοπικής αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε περιοχή και βεβαίως και της τοπικής κοινωνίας. Και εδώ θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Παράλληλα με αυτό μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες και μπορούν να στηθούν διαδικασίες διαχείρισης ολοκληρωμένης, επεξεργασίας ολοκληρωμένης των απορριμμάτων, δεν μπορεί να γίνει σε κάθε νησί, αλλά μπορεί να γίνει όμως σε μεγάλα νησιά, και αξιοποίησης, ακόμη και ενεργειακής αξιοποίησης, και δεν αναφέρομαι σε τεχνολογίες παλιότερων εποχών, όπως η καύση των σύμμικτων απορριμμάτων, αλλά διαδικασίες διαλογής, επεξεργασίας, με σύγχρονες μεθόδους που υπάρχουν και που μπορεί να δίνουν και οικονομικούς πόρους στην τοπική κοινωνία. Αυτά όλα όμως είναι θέμα ενός περιφερειακού σχεδιασμού, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και στη συνέχεια ενός μηχανισμού υλοποίησης. Δεν θέλω να επεκταθούμε πολύ, μπορούμε να επεκταθούμε στη συζήτηση, δεν θέλω να επεκταθώ εγώ πολύ σε αυτά, γιατί υπάρχουν και άλλοι ειδικότεροι από μένα. Να τοποθετηθούν, να εκφραστούν. Εγώ θα ήθελα να δώσω μόνο μία. Είναι εκεί
διαβεβαίωση ότι στην προσπάθεια του αντιμετώπισης του προβλήματος πρώτον θα υπάρχει τεχνική οικονομική στήριξη από την πλευρά μας σε όλους σε αυτή την προσπάθεια, ότι οι υποδομές που χρειάζονται μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς να έχουμε πρόβλημα πόρων και επίσης οι προμήθειες που ενδεχομένως που σίγουρα θα χρειαστούν, προμήθειες όπως είπα προηγουμένως είναι τα απόρριπα του φόρου, είναι κάδι, είναι σταθμοί μεταφόρτωσης που θα πρέπει να στηθούν σε κάποιες εκλεγμένες περιοχές να συμπιέζουν και να εξοικονομούν πόρους μεταφέροντας τα απορρίμματα. Υπάρχουν και εδώ πόροι, είναι διαθέσιμοι και δεν είναι διαθέσιμοι μόνο στο δικό μας περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά είναι διαθέσιμοι από το ΕΠΕΡΑ, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και επομένως είμαστε καλυμμένοι σε ό,τι ανάγκες έχουμε. Άρα δεν είναι δυσκολία το πρόβλημα των οικονομικών πόρων όπως ενδεχομένως ήταν παλιότερα. Πριν φτάσουμε όμως στο τέλος, στην κατάληξη, στην ολοκληρωμένη διαχείριση, πρέπει να δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τους ΧΑΔΑ, το κλείσιμο και την αποκατάστασή τους. Όλοι οι ΧΑΔΑ πρέπει να κλείσουν, όπως σας είπα, και στη συνέχεια να αποκατασταθούν. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο που γνωρίζουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, μελέτες που πρέπει να ολοκληρωθούν, και διαγωνισμοί και έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στη συνέχεια. Και την δυνατότητα να ενισχύσουμε την εκπόνηση των μελετών έχουμε, άρα και αυτό δεν είναι άλλο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μελέτες, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να εκτελέσουμε πάλι. Σε όλο το Νότιο Αιγαίο υπάρχουν 30 ΧΑΔΑ για αποκατάσταση. Μάλλον υπήρχαν στην αρχή του χρόνου. Στα Δωδεκάνησα ήταν 13. Έκλεισαν κάποιοι, πρέπει να αποκατασταθούν, υπάρχουν αποφάσεις για το κλείσιμο. Υπάρχουν 6 ακόμη οι οποίοι πρέπει να κλείσουν άμεσα. Όταν κλείνουμε ένα ΧΑΔΑ, προκύπτει αμέσως το πρόβλημα που πάνε τα σκουπίδια μας. Τα πάμε σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Σε χυτά, σε χυτήμα. Χυτή δεν έχουμε παντού. Πρέπει να κατασκευάσουν. Μέχρι να κατασκευαστούν παντού οι χυτοί, μπορούμε με μια καλή οργάνωση αυτές τις διαδικασίες να στήσουμε σταθμούς μεταφόρτωσης, να συνδυάσουμε, να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να τα μεταφέρουμε, αν χρειαστεί, από νησί σε νησί, καλύπτοντας προσωρινά κάποιες ανάγκες. Επαναλαμβάνω, προσωρινά. Θα πρέπει λοιπόν στο πρόγραμμά μας να δούμε, να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε άμεσα στο κλείσιμο αυτών των ΧΑΔΑ που είπε προηγουμένως, βλέποντας και τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να δούμε τους ΧΑΔΑ που έχουμε και να κλείσουμε αυτό για να συνεχίσουμε ενδεχομένως σε πιο τεχνικές αναφορές όπου χρειάζεται. Υπάρχει ένας ΧΑΔΑ, τους λέω με τη σειρά που τους έχω καταγεγραμμένους εδώ. Στο Δήμο Καλλιουμίων ένας έκλεισε, ένας δεύτερος υπάρχει ακόμη. Παραμένει ενεργός μέχρι τις, όπως είπαμε, μέχρι τον 6ο του 2011. Υπάρχει ένας ΧΑΔΑ στο Δήμο Κάσου, και αυτός μέχρι τις 6, μέχρι το 6 του 2011 παραμένει ενεργός, πρέπει να κλείσει. Της Λέρου το ίδιο, της Νησίου το ίδιο, της Σίμης και της Χάλκης. Της Πάτμου επίσης. Στην Πάτμου έχουμε, βεβαίως άκουσα ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση. Υπάρχει έργο σε εξέλιξη για την κατασκευή χυτά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, μια εμπλοκή στην κατασκευή του έργου, πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν από την πλευρά του Δήμου. Να προχωρήσει η εξέλιξη της κατασκευής του χυτά για να κλείσουμε και τον ΧΑΔΑ εκεί. Μια εύκολη, θα έλεγα εύκολη, σε εισαγωγικά θα το συζητήσουμε στη συνέχεια,
είναι η περίπτωση του Χαδά της Λέρου, γιατί έχουμε σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι έχω και τα στοιχεία μου και αν κάνω λάθος θα μου το πείτε, έχουμε μελέτες, έχουμε χωροθέτηση για τον χώρο υγειονομικής ταφής των υπολοιμάτων. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, ο Δήμος, σε αναγκαστική απολωτρίωση, να λύσει το πρόβλημα το ιδιοκτησιακό, το προταξικό δηλαδή, και να κατασκευαστεί άμεσα ο ΧΙΤΑ. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, του πλησίματος των χαλάδων στα νησιά που ανέφερα, προϋποθέτει την κατασκευή σε αυτά σταθμών μεταφόρτωσης. Προβλέπουμε, με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει, την προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης και θα δούμε, επεξεργαζόμαστε στην συνέχεια, στο αμέσως προσεχές διάστημα, και το θέμα των θαλάσσιων μεταφορών και ενός μοντέλου που θα πρέπει να διαμορφώσουμε για να δούμε πώς και με όσο το δυνατόν μικρότερο οικονομικό κόστος, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες εγώ, γιατί ήθελα απλά να δούμε αυτούς τους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να τους υλοποιήσουμε.